στις έρευνες και να είναι μαζί ένας συνάδελφος, ένας γιατρός, γυναικολόγος για την 36χρονη, γιατί έχει σκαλώσει, φαίνεται, η υπόθεση για το γεγονός ότι κανένας γιατρός δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει βρεθεί κάποια χρυσή τομή ή όχι ακόμη? Βεβαίως έχει οριστεί ιατρικός λειτουργός για να υποβοηθήσει το ανακριτικό έργο της αστυνομίας. Έχει οριστεί ιατρικός λειτουργός γυναικολογίας από το Μακάριον Νοσοκομείο, που είναι στη διάθεση της αστυνομίας. Σίγουρα, επειδή οι υποθέσεις είναι πολλές και ο κύριος Κούμας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, για υποθέσεις τέτοιες που δεν αφορούν, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, των δημόσιων τομέα, μιλάμε γενικά για όλο το σύστημα υγείας, αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι ένα θέμα. Γιατί καλούνται γιατροί να συνδράμουν σε αυτό το έργο, αφήνοντας πίσω κλινικό έργο, σπαταλώντας πάρα πολλές ώρες, τις περισσότερες φορές μετέχουν και στις καταθέσεις που παίρνει η αστυνομία. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα το συζητήσουμε με την αστυνομία. Μία πιθανή λύση είναι να απευθύνονται στις επιστημονικές εταιρείες του Παγκύπρου Ιατρικού Συλλόγου, όπου μπορεί τα πράγματα να είναι πιο εύκολα, ούτως ώστε να καθοριστεί ιατρικός λειτουργός. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, αλλά επαναλαμβάνω ότι ναι, έχει οριστεί ιατρικός λειτουργός γυναικολογίας για να υποβοηθήσει το έργο της αστυνομίας στη συγκεκριμένη υποθέση. Κύριε Κούμα, γιατί δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε κάποιον, δηλαδή πέρασε πάρα πολύ καιρός. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε την υπόθεση, ενώ την πτυχή της υπόθεσης. Στην κάθε λεπτομέρεια σίγουρα δεν το γνωρίζουμε, γιατί είναι και πάει για θέση της πασική όταν ανακοινώνονται πειθαρχικές, ποινικές, αστικές. Προσπαθούμε να είμαστε εκ του μακρόθεν, γιατί δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ότι επηρεάζουμε την οποιαδήποτε έρευνα. Όμως το συγκεκριμένο θέμα, όπως και κάποια άλλα παρόμοια θέματα της παρούσας, αναδεικνύει για μας ως γιατροί του δημοσίου δύο θέματα. Το ένα είναι γενικό. Αναδεικνύεται ότι οι διαδικασίες, οι νομοθεσίες, οι κανονισμοί που υπάρχουν για τον διορισμό, την επιλογή, πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, την απόδοση ευθυνών άμεσα προς τους γιατρούς, δηλαδή παραδείγματος χάρη από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, να αφαιρέσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Κάτι παρόμοιο που γίνεται στο δημόσιο, παραδείγματος χάρη, για το να μας βάζουν σε διαθεσιμότητα. Αυτά να δεικνύουν την αναγκαιότητα ανάμεσα, όπως δούμε σφαιρικά, και γίνει μια παρθούν αποφάσεις για μια συγκεκριμένη νομοθεσία και κανονισμούς. Το σύστημα πρέπει να το δούμε ενιαίο, αφού έχουμε πλέον και γενικό σχέδιο υγείας, ώστε να λειτουργά τάχιστα, να αποδίδονται εκεί που υπάρχουν οι ευθύνες, ώστε να μην επηρεάζεται και η ομαλή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί αυτό είναι το ένα, είναι στο γενικό. Το άλλο όμως αποδεικνύει, εντάξει, ότι πράγματι με το συγκεκριμένο είναι απόφαση, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε γιατρών από τα δημόσια. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια πρακτική και διεθνής πρακτική. Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι αυτά που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις, να προσεγγίσουν πολλά θέματα πιο σφαιρικά. Γι' αυτό και επιλεγόμαστε. Ναι, σίγουρα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι, τι επιπτώσεις έχει όμως και στη δική μας λειτουργία. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε. Ναι, όντως, γιατί είναι αλήθεια ότι χάθηκε αρκετός χρόνος από την άποψη ότι έμειναν οι έρευνες στη μέση. Σίγουρα είμαστε και μια χώρα που είμαστε... Πρέπει να πω ότι αυτές οι υποθέσεις, εξορισμού παίρνουν ιδιαίτερο χρόνο. Ναι. Όχι, επειδή χάσαμε χρόνο μέχρι να βρούμε ιατρικό λειτουργό, κύριε Κούμα. Αυτό δεν το λέω χάσαμε εγώ. Χάσαμε χρόνο, εντάξει, γνωρίζω ότι και σε άλλες υποθέσεις. Ναι. Μπορεί να διορίσεις τον ιατρικό λειτουργό, αλλά δεν σημαίνει ότι τρέχουν τάχιστα ή... Όχι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, το αντιλαμβάνομαι. Απλώς είχαμε σκαλώσει για λίγο καιρό, γιατί ουδής μέχρι τώρα που ορίστηκε δεν επιθυμούσε. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και τους λόγους. Πρόκειται για τη χώρα μας, πρόκειται για την Κύπρο, που είναι τόσο μικρή, ο ένας ξέρει τον άλλον. Αντιλαμβανόμαστε. Υπήρχαν κολλήματα.
Τα οποία εντάξει, στο τέλος όμως της μέρας έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Να οριστεί κάποιος, ένας ιατρικός λειτουργός, ο οποίος θα βοηθήσει και το έργο των αρχών, αλλά δεν θα αφήσει την υπόθεση να σκαλώσει εκεί. Παρόλο που έχετε απόλυτο δίκαιο ότι αυτού του είδους οι έρευνες δεν είναι ότι επειδή βρέθηκε ιατρικός λειτουργός, αύριο θα έχουμε απόφαση και πόρισμα. Αντιλαμβάνομαι. Ο ιατρικός λειτουργός, όπως το αντιλαμβανόμαστε και τουλάχιστον γνωρίζουμε, είναι, θα δώσει επιστημονικές ιατρικές του συμβουλές. Ναι, ναι. Δεν είναι ο ανακριτής. Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που για πρώτη φορά έτσι έχουμε έναν καλό διάλογο μεταξύ ΟΚΙΠΗ και γιατρών για πρώτη φορά, αλλά από τις λίγες φορές. Εύχομαι να κυλήσει έτσι. Είμαστε και εμείς στη διάθεσή σας και το ξέρω ότι είσαστε και εσείς στη δική μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει μαζί με την πανδημία. Υπάρχει μια νέα έξαρση κρουσμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Καλούνται εκ νέου να αντιμετωπίσουν λοιπόν τον κορονοϊό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι θα μας παίρνει αυτή η κατάσταση και θα έχει μια παράδραση μέχρι το